καταρχήν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία της ΚΟ, όλες τις αρχές και κυρίως τους απλούς πολίτες της ΚΟ που αγκάλιασαν αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία των ενόπλων δυνάμεων και των στρατιωτικών και ναυτικών διοικήσεων εδώ στο νησί. Θεωρώ, όπως είπα και στην ομιλία μου, ότι η αυτοθυσία των τριών ηρωικών αξιωματικών μας, του Καραθανάσιου, του Βλαχάκου και του Γιαλοψού, είναι η πηξίδα για να μπορέσουμε να βρούμε το σωστό δρόμο, το δρόμο της ανασυγκρότησης για το λαό μας αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Το παράδειγμά τους δίνει έμπνευση στις ένοπλες δυνάμεις και δίνει πρότυπα στα νεότερα στελέχη μας, αλλά και ευρύτερα στη νέα γενιά, στη νεολαία μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτού του είδους οι ηρωικές σελίδες των ενόπλων δυνάμεων από την πρόσφατη ιστορία μας να είναι κτήμα όχι μόνο των παιδιών που σπουδάζουν σήμερα στις τις ανώτατες στρατιωτικές ακαδημίες, ευελπίδων δοκίμων ικάρων, αλλά να γίνουν κτήμα μέσω των βιβλίων της εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά που περνάνε σήμερα ή θα περάσουν αύριο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θέλω να σφίξω το χέρι σε όλους τους συγγενείς που μας τιμούν εδώ με την παρουσία τους και βιώνουν μια αξιοπρέπεια το δικό τους Γολγοθά, το δικό τους πόνο. Και πάλι, θερμές ευχαριστίες στην τοπική κοινωνία της ΚΟ, επειδή ακριβώς είναι κομμάτι των ακριτικών περιοχών της χώρας, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι απόλυτα αφοσιωμένες στο καθήκον τους και μέσα από αντικσότητες και δυσκολίες είναι αποφασισμένες να εξακολουθήσουν να εγγυώνται την εθνική κυριαρχία της χώρας, την ακεραιότητα και την εθνική της ανεξαρτησία. Η χώρα δεν θα μπορούσε να δώσει τον αγώνα που δίνει σήμερα για τη σωτηρία και την ανασυγκρότησή της, αν για μια ακόμη φορά οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν είχαν αναλάβει στις πλάτες τους ένα συντριπτικό βάρος από τις θυσίες που απαιτούνται για να μπορέσει η Ελλάδα να αποφύγει τη χρεοκοπία και να περάσει μπροστά. Μπορούμε και θα καταφέρουμε για μια ακόμη φορά αυτό που το έθνος μας και ο λαός μας έχουν καταφέρει πολλές φορές στη μακρά μέσα στους αιώνες πορεία μας. Ευχαριστώ πολύ.